Ιορτάδων Κέρκυρας. Η χοροδία των Ιορτάδων Κέρκυρας ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010. Έκτοτε συμμετέχει αδιαλείπτως σε χοροδιακές συναντήσεις, φεστιβάλ και εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για παραδείγματι, στην Κάτω Ιταλία και στην Βουλγαρία. Το ρεπερτόριο της χοροδίας περιέχει καντάδες, έρευνα και παραδοσιακά τραγούδια. Ενδεικτικό του χοροδιακού της επιπέδου διδάσκεται η εκκλησιαστική μουσική του Πολυκράτη, γεγονός που καθιστά να έχει ενεργό συμμετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις. Η χοροδία αποτελεί μέλος της Ένωσης Χοροδίων Κέρκυρας. Άλλωστε, στις εμφανίσεις της συνοδεύει ορισμένες φορές η Κυπριακή Μαντολινάδα. Την διεύθυνση της χοροδίας κατέχει ο Σπύρος Βόκολης, καθηγητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο, ο χορανιστής, ο κύριος Βόκολης, διευθύνει την χοροδία του Αγίου Σπυρίδωνος της Κέρκυρας. Στο πιάνο συνοδεύει ο Αλέξανδρος Υπάτης, του τμήματος μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Πρόγραμμα χοροδίας. Γι' αυτό γεννήθηκε η Ρετσίνα, εναρμόνιση χώρας Αγγλικάτης. Τον τρίγο αγεννήθηκα, παραδοσιακό υπέρθου Κέρκυρας. Το βράχο βράχο, Μίκης Θεοδωράκης. Όσο σκληρά κι αν είσαι, παραδοσιακό Κέρκυρας. Μαδρινή της αγάπης ώρα, μουσική Δήμος Μούτσης, εναρμόνιση Σπύρος Πόχαρης. Στο πιάνο Αλέξανδρος Υπάτης, καλλιτεχνική διεύθυνση Σπύρος Πόχαρης. Και λίγο χαμογελά.
Καρδιά σου, Βράχο,
απόψε.
κυρία Ρωσία Βλάση. Επίσης, παρακαλώ τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη, κύριο Τιμόθεο, να απευθύνει χαιρετισμό και να αποδώσει την σχετική τιμητική πλακέτα. Ήδη έχουν υποθεί πάρα πολλά και η κυρία Αντιδήμαρχος και όλοι αυτοί οι οποίοι έπρεπε. Χαιρόμαστε που με αυτήν την πολύ ωραία χοροδιακή εκδήλωση απόψε ξεκινάει η εορτή του Χαλβά στην πόλη των Φαρσάλων, που σηματοδοτεί βέβαια την έναρξη του φθινοπόρου, που σηματοδοτεί την έναρξη των πολιτιστικών δρόμενων στην περιοχή μας, αλλά και αυτό το πολύ σπουδαίο προϊόν το οποίο έτσι έχουμε να καυχόμαστε και το προσφέρουμε σε όλους τους επισκέπτες μας, αλλά και σε αυτούς τους οποίους πάμε εμείς και επισκεπτόμαστε και χαιρόμαστε για αυτό το προϊόν. Καλωσορίζουμε στην πόλη μας, στην πόλη των Φαρσάλων, που είναι η δεύτερη μητροπολιτική έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, και τον κύριο Μπόχαλη και όλους τους κυρίες και τους κυρίους τους χοροδούς από την Κέρκυρα. Πολλά πράγματα πέρασαν και αναμνήσεις από το μυαλό μου. Πολλές φορές ερχόμουν στους Βουνιατράδες και λειτουργούσα 24 Ιουνίου ως Ιεροκήρυκας στην Κέρκυρα και βέβαια πολλές φορές με τον Σπύρο τον Αγίου Σπυρίδωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμά σας. Χαιρόμαστε και ευχόμαστε να δοθεί ευκαιρία να ξαναέρχεται και να σας φιλοξενήσουμε περισσότερο. Να είστε καλά, να σας ευχαριστώ. Με την κυρία Βαρκή έχουμε γίνει και φίλοι, πέρα της χωρίς. Ευχαριστώ και πάλι πολύ.